Είμαι σίγουρος ότι και το αρμόδιο Υπουργείο και η ΔΕΗ θα δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτό το θέμα. Δεν έχω εγώ εικόνα του συγκεκριμένου περιστατικού για να σας πω το Α ή το Β. Αλλά σε ό,τι αφορά γενικότερα. Τι περισσότερη εικόνα να έχετε, κύριε Υπουργέ, δεν το είδατε. Δεν έχω εικόνα, λέω, το γιατί κόπηκε, αν κόπηκε, δεν έχω εικόνα. Δεν έχουν λεφτά. Τι κόπηκε τώρα. Διάβασα και εγώ την είδηση. Εντάξει. Πρέπει να δοθεί απάντηση σίγουρα από το αρμόδιο Υπουργείο και από τη ΔΕΗ. Βεβαίως και πρέπει να δοθεί απάντηση συγκεκριμένη. Αλλά να μην αδικούμε τα πράγματα. Η ΔΕΗ έχει πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες και έχει καλύψει με πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοια ζητήματα. Δεν μπορώ να πω για το συγκεκριμένο. Λέω εντάξει, έχει πάρει πρωτοβουλίες. Και επειδή είπατε πριν, κύριε Χατζή, πριν για την πρόνοια, τι κάνουμε για την πρόνοια, τι κάνουμε για αυτά τα ζητήματα. Πολύ σωστά ξεκινάτε την εκπομπή σας για ένα τέτοιο θέμα. Για να δοθεί η ευκαιρία να πούμε το τι κάνουμε για αυτά τα ζητήματα. Ναι, να δούμε. Γιατί να σας πω κάτι. Να απαντήσω όμως να πω τι κάνουμε. Γιατί όλοι. Δεν θέλετε να απαντήσω. Περιμένετε, κύριε Αλεξιάδη, δεν θα κάνουμε μονόλογο, θα κάνουμε διάλογο εδώ. Άρα πρέπει να απαντήσω το προηγούμενο. Το θέμα αυτό είναι σοβαρό για μένα. Έχει μεγάλη κοινωνική διάσταση. Εγώ δεν το ανέχομαι να το βλέπω τρία παιδάκια να κάνουν με κυριά. Να πω λοιπόν ότι κάνουμε στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Και να παριστάνουν τους χαρτογιακάδες ή όποιοι διορίζονται στις τέτοιες θέσεις. Ωραία. Το συγγνώμη, άκουσα, δηλαδή. Κύριε Χατζή, το άκουσα. Εντάξει, να απαντήσω όμως τι κάνουμε. Δικαιολογήστε τους τώρα. Εντάξει. Όχι, δεν δικαιολογώ κανένα. Δεν δικαιολογώ κανένα. Λέω το τι κάνουμε στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής για τα οποία μερικές φορές υφιστάμεθα και κριτική για αυτά που κάνουμε. Ο νέος προϋπολογισμός που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή προβλέπει δράσεις 760 εκατομμύρια. Δεν αυτά, θέλετε να το πω. Μα θα το πούμε στη συνέχεια τώρα. Θα μου πείτε τώρα. Αντί να μου απαντήσετε για αυτήν την οικογένεια. Σε αυτό σας απήντησα. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες δράσεις για τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Θα τα πείτε αυτά. Θα μας δώσετε χρόνο φυσικά, μετά να τα πούμε. Θα τα πείτε αυτά. Μα γι' αυτό σας έφερα εδώ. Για να μας πείτε για την πρόνοια, να μας πείτε τι κάνετε, να μας πείτε τι έκαναν οι άλλοι. Μακάρι να δοθεί δυνατότητα να τα ακούσω. Μα τι μακάρι. Καταρχάς μπερδεύετε δύο διαφορετικά πράγματα. Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο δίνεται. Δεν το παγώ αυτό. Για το θέμα του πετρελαίου με το θέμα της ΔΕΗ. Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε το δάσος. Παραλάβαμε μια χώρα σε κρίση και προσπαθούμε μέσα από κοινωνικές πολιτικές. Βεβαίως το ξέραμε και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, κύριε Χατζή, αν με αφήσετε. Θα πω το τι κάνουμε, αλλά αφήστε να πω τα τρία νούμερα. Τις ερωτήσεις τώρα τα τρία νούμερα μπορώ να τα πω που είναι πολύ συνοπτικά. Τρία νούμερα είναι. 760 εκατομμύρια κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. 320 εκατομμύρια για ακραία φτώχεια και για παιδική φτώχεια και 100 εκατομμύρια για να πληρώνει το κράτος όταν δεν μπορεί να πληρώσει ο πολίτης τις δόσεις του στεγαστικού δανείου. Συν το 1,2 δις που θα δοθεί για κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του χρόνου. Αυτά δεν είναι κοινωνική πολιτική. Ξέρετε πόσα είναι τα χρήματα στα στεγαστικά δάνεια. Τι κάνουμε για τα στεγαστικά δάνεια. Παίρνει πολύ σωστά μέτρα η κυβέρνηση για τα χρέη που υπάρχουν στον οργανισμό, στο πρώην οργανισμό εργατικής κατοικίας. Λοιπόν, άρα τώρα να βλέπουμε το τι κάνουμε. Οι φόροι στα θέματα του πετρελαίου και των καυσίμων που δεν αποδώσαν αυτά που έπρεπε να αποδώσουν, οι αυξήσεις των φόρων στα θέματα του καπνικού προϊόντα και μια σειρά αποτέλεσμα στα τέλη κυκλοφορίας. Είναι πολιτικές οι οποίες ακολουθήκαν από το 2010. Και ενώ ήταν πολιτικές που έγιναν για να αυξήσουν τα έσοδα του δημοσίου, τελικά μειώσαν τα έσοδα του δημοσίου. Κληρονομήσαμε όμως, ξεχνάμε μια βασική αλλά κατάσταση. Δεν τις αλλάξατε. Δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε όλα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό και σε άλλους τομείς και έχουν αποτελέσματα αυτές οι παρεμβάσεις. Δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε όλο το πλαίσιο το οποίο κληρονομήσαμε, διότι είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης. Δεν αποφασίζουμε μόνοι μας. Παραλάβαμε τη χώρα σε μια κατάσταση συγκεκριμένη και αυτό που θα κριθούμε εμείς και θα κριθεί και η Νέα Δημοκρατία και κρίνεται ο καθένας μας είναι με το τι έκανε, όχι το τι είχε σαν πρόθεση. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε αυτά τα δύο χρόνια και όπου να είναι θα αποδώσουμε πλήρως την εικόνα της τριετίας. Γιατί θα πάμε. Ωραία, αυτή η εικόνα, γιατί δεν καθυστερεί να βγει. Να έχουμε στοιχεία. Είναι λάθος επικοινωνιακό της κυβέρνησης, κύριε Δελατόλα, που δεν προβάλλει αυτά τα πολύ θετικά θέματα που υπάρχουν και τα στοιχεία που υπάρχουν. Είναι λάθος. Και πρέπει αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί γρήγορα. Διότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε πολλούς τομείς και δεν προβάλλονται. Στο θέμα όμως το φορολογικό. Επειδή έρχεται όλη η κουβέντα αυτές τις μέρες για το αν υπάρχει υπερφορολόγηση, τι μέτρα πήραμε κτλ. Μην πάτε όπου θέλετε. Εγώ ρωτάω το εξής. Για ποιο λόγο εξακολουθείτε να ασκείτε αυτή τη φορολογική πολιτική, την οποία εσείς ο ίδιος, γιατί επιμένω, είστε γνώστης, γι' αυτό είστε εδώ. Είστε γνώστης του θέματος, του αντικειμένου περί της φορολογίας. Γιατί εξακολουθείτε να την ασκείτε αυτή τη φορολογική πολιτική. Διότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και είμαστε πολλές φορές αναγκασμένοι να υιοθετούμε πολιτικές που είναι έξω από τις αρχές μας, διότι πρέπει να κλείσουμε μια αξιολόγηση, πρέπει να κλείσουμε μια συμφωνία. Μάλιστα. Κρίσιμο ζήτημα. Σας παρακαλώ, κύριε Ρότσι. Κλείνω εγώ, κύριε Ρότσι, και δεν διακόπτω καθόλου παρά τα καλά λόγια που είπατε στην αρχή. Εγώ δεν θα διακόπτω καθόλου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα της φορολογικής πολιτικής.
Δεν είναι πολιτική επιλογή μας πολλά από αυτά που κάνουμε. Είναι πολιτική αναγκαιότητα. Μάλιστα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα μνημόνια και όλα αυτά είναι ένα ευαγγέλιο. Μάλιστα. Όπως λένε κάποιοι άλλοι πολιτικοί και έπρεπε να έρθουν οι ξένοι να μας τα επιβάλλουν αυτά τα ζητήματα. Δεν έχω πόσο καιρό πιστεύετε. Δεν έχω συγγνώμη, Αντώνη. Θεωρούμε ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι μπορεί μια πολιτική αναποτελεσματική να κρύβεται, μια πολιτική να κρύβεται πίσω από αυτό το αφήγημα? Μας το επιβάλλουνε. Δεν υπάρχει μας το επιβάλλουνε. Αν στο επιβάλλουνε, είσαι φερέφωνο αυτών που στο επιβάλλουνε. Διαφορετικά κάνεις άλλες πολιτικές και τους κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όπως λέγατε παλιότερα. Δηλαδή επιστροφή στη δραχμή εννοείται. Δεν ξέρω τι λένε, εσείς τα λέγατε. Εγώ όχι, λέω όχι, τα δικά εμείς δεν λέγαμε λέει. Επιστροφή στη δραχμή. Όχι, λέγατε ότι εμείς θα τους αναγκάζουμε να μας δίνουν τα λεφτά όπως θέλουμε εμείς. Αυτό λέγατε. Ωραία, τώρα εμείς, είμαστε. Όχι, είμαστε. Επειδή είμαστε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Κολλάς και εσείς το τι έλεγε ο Τσίπρας το 2014 και 2015. Να μην τα λέω αυτά. Όχι, τελειώσαμε αυτά. Εμείς πήγαμε στις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Να τα αλλάξω. Κύριε Χατζή και κύριε Δελατόλα, μια λέξη για να μιλήσει ο κύριος Βρούτσης. Εμείς πήγαμε στις εκλογές. Όχι, αυτό να το πω. Κάτω, πήγαμε στις εκλογές, πίσω από αυτό. Πήγαμε στις εκλογές το 2015, ναι. Μετά τη συμφωνία που κάναμε στη Βουλή, με σαφέστατο και ειλικρινές πολιτικό όχι, λόγο και όχι. Είπαμε στον κόσμο, όχι, αυτό όχι. Συμφωνήσαμε και κύριε θέλουμε την ψήφωση. Κύριε με συγχωρείτε τώρα πολύ, βεβαίως, αλλά σου. Θα πω κάτι σε αυτό. Το 2015, όταν πήγατε για εκλογές, πήγατε με ψηφισμένο το μνημόνιο που το ψηφίσανε για τα άλλα κόμματα. Όπως το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό, τώρα. Κύριε, με συγχωρείτε. Ναι, ψηφισμένο τα και αυτά ήταν ψηφισμένο και το ψήφισαν όλα τα κόμματα. Δεν πήγατε με ανοιχτό το μνημόνιο για να επιλέξει ο ελληνικός λαός τι θα κάνει. Ήδη ο ελληνικός λαός είχε ένα τρίτο μνημόνιο στα χέρια του. Δεύτερον. Τότε χάσατε την πλειοψηφία στη Βουλή, αν θυμάστε, και πήγατε για εκλογές. Έφυγε ο Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι. Να σας θυμίσω. Δεν πήγατε όμως... για να δοκιμαστείτε. Όχι. Όταν νωρίτερα. Ξεχνάτε κάτι, κύριε Χατζή. Όταν νωρίτερα, κύριε Αλεξιάδη, σε μια, στην περιβόητη αυτή ιστορία με το δημοψήφισμα, είχα πει άλλο ελληνικό λαό και έγινε κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Δεν είναι κόλλη βίθα του Σιλουά από το 2015. Ξεχνάτε κάτι, τίποτα. Κύριε Χατζή, ξεχνάτε κάτι. Τίποτα ξεχνάτε. Σας θυμίζω ότι μετά το νόμο 43-36 του Αυγούστου του 2015. Που πήγαμε μετά σε εκλογές, υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις, υπήρχαν εκδοτικά συμφέροντα, υπήρχαν δημοσιογράφοι που λέγαν να μην πάμε ξανά σε εκλογές. Ναι. Αυτή η παρούσα κυβέρνηση να εκλέξει μια άλλη κυβέρνηση, ορίστε, παρούσα ότι... Βουλή. Εμείς λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς αυτό που κάναμε είναι πήγαμε στον ελληνικό λαό και είπαμε αυτό καταφέραμε. Μάλιστα, εντάξει. Okay. Μια κουβέντα. Να συνεχίσω να ρωτήσεις, μισό λεπτό. Να έχω τουλάχιστον ένα 10% να προσθέσω κάτι στην ερώτηση του κύριου Χατζή. Γίνεται μεγάλη κουβέντα 2-3 χρόνια στα πάνελ, στον κόσμο. Παντού. Για ένα βασικό ερώτημα. Και δεν νομίζω, εγώ δεν έχω πάρει καθαρή απάντηση, ίσως δεν ξέρω και καλά τα οικονομικά, όσους τα ξέρετε εσείς. Οι θεσμοί, όπως τώρα τους λέμε, έχουν βάλει ένα νουμεράκι και λένε θέλω τόσα. Τρόικα. Τρόικα. Ναι, μην μπερδεύεσαι. Εγώ το λέω σχεδόν πάντα. Ναι, ναι. Τρόικα, άστο θέλω. Η Τρόικα λοιπόν. Θεσμό ο Πρόεδρο Δημοκρατία, Πρωθυπουργό, ο λένε ότι εμείς θέλουμε αυτά τα χρήματα να μαζευτούν. Σωστά. Σωστά. Έρχετε τώρα λοιπόν εσείς και λέτε ότι δεν μπορώ να μην έχω υπερφορολόγηση γιατί πρέπει να μαζέψω το ποσό. Το ερώτημα είναι, οι θεσμοί είναι η τρόικα αυτή που επιβάλλει να κάνεις υπερφορολόγηση ή είναι μια πιο εύκολη πολιτική να μαζέψω τα λεφτά γιατί δεν μπορώ να τα μαζέψω πάλι. Επειδή έχω αυτό ζήσει. Δεν το έχουμε δει να απαντάτε όχι, και όχι, να, θα το απαντήσω, να είναι στην πράξη. Κύριε Δελατώρα, δεν γιατί έχω υπερφορολόγηση. Επειδή έχω ζήσει μέρος. Στο διάστημα που είχα την ευθύνη στο Υπουργείο του 15 μήνες, έχω ζήσει μέρος διαπραγματεύσεων μέρος, όχι όλες, ναι, ναι, ναι. Στο Hilton. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές παράλογες απαιτήσεις, παράλογες πιέσεις και παρά το ότι τους λέγαμε «Μα δεν βγαίνει αυτό το οποίο μας ζητάτε, δεν θα έχει το αποτέλεσμα», πιέζανε για συγκεκριμένες φορολογίες. Δεν είναι όλα λάθος αυτά που πιέζανε. Πολλά από αυτά που πιέζαν στο θέμα της φορολογίας, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, έπρεπε να τα έχουμε κάνει μόνοι μας 20ετία πριν. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τώρα. Μα αυτά, όταν το είπε ο Γεωργιάδης αυτό που λέτε, έγινε της κακομοίρας. Εγώ το έχω πει και στη Βουλή δημόσια. Εντάξει. Στη Βουλή δημόσια. Δεν φοβάμαι να πω κάτι όταν είναι κάτι σωστό. Εντάξει. Και ας okay. Έχω πολιτικό κόστος. Πάμε στον κύριο Βρούτση τώρα. Μας ανακάσαν σε φορολογικές πολιτικές και που δεν είχαν αποτέλεσμα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρηματιών, πολιτών, ελευθερών επαγγελματιών ναι. Έχουν μειωθεί πολύ έως πάρα πολύ οι εισφορές. Ναι, ή τέλος πάντων είναι λιγότερες από ό,τι ήταν πριν. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και όπως έχει πει και ο κύριος Πετρόπουλος τελευταία σε συνέντευξή του από νέο εισοδήματος και πάνω, βεβαίως και πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι
είχε πει περίπου από τα 20.000 και πάνω ετήσιο εισόδημα δημιουργούνται προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. 20.000 είναι μικρό το νούμερο. 40.000 και πάνω. Είναι μικρό. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο είχε πει. Όχι, όχι, μισό λεπτό. 20.000 είναι μικρό. Ξέρετε πόσες φορολογικές δηλώσεις έχουμε με 20.000 ευρώ. Να πιάσετε τους φοροφυγάδες, τι μου το λέτε εμένα. Σε αυτό να απαντήσουμε ένα-ένα. Στους φοροφυγάδες και στα θέματα λαθρεμπορίου. Είναι οι ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 και έχουν αποτέλεσμα το οποίο καταγράφηκε στο υπερπλεώνασμα. Πόσο? Αλλά το 2016. Πόσο αποτέλεσμα? Περιμένουμε το 2017 τα στοιχεία. Στη λαθρεμπορία, πόσο? Από, σε ό,τι αφορά το 2016 όμως, τα στοιχεία που είχαμε το 1,8 πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού από τα φορολογικά έσοδα μόνο, πρέπει να είναι ένας σταθερός στόχος και για το 2017 και για το 2018 και τα άλλα χρόνια. Τι έχετε αυτά, πήρατε τα λεφτά που υπολογίζατε. Έχουμε εισπράξει πάρα πολλά. Ένα λέγατε ένα δις. Όχι, όχι, εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Αυτοί που τα λέγανε να πάρουν την ευθύνη για αυτά που λέγανε. Τι λέει η κυβέρνησή σας εσείς. Η κυβέρνηση επίσημα δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Το αν έβγαινε το Α ή το Β στέλεχος και έλεγε κάποια στοιχεία να πάρει την ευθύνη ο καθένας για αυτά που λέει. Σε σχέση όμως με αυτά τα ζητήματα, βεβαίως και έχουμε. Μην αποστασιοποιήσετε τώρα, εντάξει. Όχι, όχι κύριε Χατζή, μισό λεπτάκι. Ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του. Η κυβέρνηση επίσημα ποτέ δεν είπε θα πάρουμε ένα δις από το λαθρεμπόριο. Είπαμε ότι θα πάρουμε, ότι θα κάνουμε πολιτικές και είχαμε αποτέλεσμα και στο λαθρεμπόριο. Έχω και τα στοιχεία μαζί μας, σας τα πω. Εντάξει, ναι. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα του, σε ό,τι αφορά το θέμα της υπερφορολόγησης, κάτι ακούστηκε πριν από τον κύριο Βρούτση και θέλω να το αφήσω αναπάντητο. Επειδή ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα, ποιος έφερε τον ένφια, ποιος πήγε τους φόρους στην περιουσία από τα 600 εκατομμύρια στα 3,4 δις, ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκε αυτά. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ κληρονόμησε μια κατάσταση και πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να την αλλάξει. Και εσείς λέγατε ότι καταργήσετε τον ένφια. Έχουμε κατορθώσει στον ένφια. Αν επιτρέψετε να το θυμηθώ. Διότι ένα από τα θέματα που επηρέασαν πάρα πολύ την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλ τότε ήταν ο ένφια. Όπως θα το θυμάστε πολύ καλά, και εκεί χτύπησε φλέβα ο ΣΥΡΙΖΑ και το σήκωσε το θέμα πολύ ψηλά και καλά έκανε. Η αντιπολίτευση ήταν, αυτός είναι ο ρόλος. Και μάλιστα είχατε πει τότε ότι αυτό είναι ένας αντισταγματικός νόμος που πρέπει να καταργηθεί. Το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και το είχε πει και ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό, κύριε Χατζή. Να απαντήσω σε αυτό. Γιατί να απαντήσω όμως. Μην μου λέτε ότι το ΕΦΙΑ το βρήκατε, το βρήκατε, το ξέρατε. Και είπατε ότι τον καταργήσετε. Ωραία. Και αφήστε με όμως να απαντήσω σε αυτό. Γι' αυτό. Να απαντήσω όμως αυτό. Όμως να μην κάνουμε. Και αμέσως μετά, κύριε Βουλή. Μετά θα να μην κάνουμε ψυχανάλυση στους πολίτες για το τι ψηφίσανε. Να μην πάμε εμείς να κάνουμε ψυχανάλυση. Επιλογή είναι. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Βρήκαμε μια υψηλή φορολογία σε πολλούς τομείς και δεν κατορθώσαμε ακόμα να τη μειώσουμε. Υπάρχουν τομείς που έχουμε μειώσει. Σε ό,τι αφορά την ένφια. Σε ό,τι αφορά τον ένφια. Προσπαθούν. Έχει βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά οι εκλογές θα κυριωθούν. Να πω όμως σε ό,τι αφορά τον ένφια, σας παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά τον ένφια, γιατί έχουμε και ένα ιστορικό εμείς από μια ραδιοφωνική εκπομπή με ό,τι έγινε μετά από μια παραποίηση φράση. Με τα περσινά ξινά σταφύλια. Βεβαίως. Ήταν λάθος η φράση που περσινά ξινά σταφύλια, γιατί ήταν προπέρσινα. Ναι. Γιατί κάποιοι παίρνουν το τι είπαμε το 2014 και έχουν συνεχώς ένα επιχείρημα και φτάνουν ακόμα και πολιτικές δυνάμεις που φέραν αυτό το φόρο να κατηγορούν εμάς, μα λέγατε το καταργήσατε, το καταργήσατε. Μα αυτοί φέραν το φόρο και από τα 600 εκατομμύρια πήγαμε στα 34,2. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν σε αλλά αυτό. Με βάση το εμείς θα το τότε δεν λέγαμε μόνο ψήφους, αυτό. Όμως. Ναι. Δεν λέγαμε όμως τότε αυτό, κύριε Χατζή. Παρακαλώ. Στο ΣΥΡΙΖΑ.gr είναι αναρτημένη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, που μιλούσε για την ανάγκη ύπαρξη ενός φόρου στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Ναι. Και με αυτή την έννοια μιλούσαμε για κατάργηση του ένφια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά όμως τον ένφια, εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και έστω το εσωτερικό του φόρου και έχει γίνει ο φόρος πιο δίκαιος και αναλογικός, αλλά και έχουμε μειώσει εστωριακά το φόρο. Εντάξει. Λίγο χρόνο και εγώ, και γιατί τελειώνω, βάλετε τη μεγάλη ατζέντα φορολογικών τελειώνω, και ασφαλιστικών. Ένα λεπτό, τελειώνω το ερώτημα σου. Μου είπατε λοιπόν ότι για τον ένφια μπω στο ΣΥΡΙΖΑ.gr, εντάξει. Για την προεκλογική μας θέση, κύριε Χατζή. Εγώ έχω. Γιατί παίρνουμε μόνο το ένα θέμα. Και ακόμα θα το αλλάξετε με φόρο μεγάλο σύνολο. Βεβαίως, δεν ακούτε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το φόρο. Ας το περίμενε. Τώρα, εγώ δεν συνηθίζω να βγάζω τον Πρωθυπουργό σε βίντεο τι έλεγε. Δεν το κάνω, ούτε σήμερα. Δεν λέγαμε μόνο αυτό. Σας παρακαλώ. Λέγαμε θερμά. Και το εντάξει, ένα, λέγαμε και το άλλο. Γιατί, παίρνουμε. Γιατί θα βγάλω τον κύριο Τσίπρα που είπε τώρα. Εντάξει, εγώ κύριε δεν το κάνω αυτό. Βεβαίως και λέγαμε κάνω. Κάτι τέτοιο. Δεν αλλά ξεχνάτε και το άλλο που λέγαμε και ξεχνάτε το τι έγινε μέσα στο 2015. Το, εντάξει, το 2015 κάναμε μια διαπραγμάτευση και επιλέξαμε αντί να πάμε τη χώρα στα βράχια και να βγούμε εκτός ευρώ να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι συμφωνία. Μνημόνιο κάνατε. Μνημόνιο, δεν θα μαλώσουμε σε αυτό. Και το ψηφίσαν 222 βουλευτές αυτό να μην ξεχνάμε. Το ΣΥΡΙΖΑ του 2014 που έλεγε ότι θα τα σκίσει, θα τα κάνει. Το 35.
5% που τον ψήφισε, τι ήθελε, εμένα. Τώρα θα κάνουμε προεκλογική ψυχανάλυση του τι λέγανε οι πολίτες. Θα πάμε στο τι κάνουμε τώρα σαν κυβέρνηση. Ο κύριος Λούτσης. Έγινε εκλογές το 15 Σεπτέμβρη και εγώ... Και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το πρόγραμμα πριν τις εκλογές. Τι να κάνουμε. Και μετά πήγε ο Τσίπρας εκλογές. Γιατί η διαπραγμάτευση ήταν καλή που έγινε με τον Βαρουφάκη. Ο ίδιος ο Τσίπρας το είχε αδειάσει. Σε τρεις γραμμές. Γιατί διαφωνείτε σε αυτό, κύριε Βαρουφάκη. Σε τρεις γραμμές, κύριε Χατζή. Εγώ εκπροσωπώ εδώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν και δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε τρεις γραμμές, κύριε Χατζή, θέλω να πω τα εξής. Την αλήθεια σας λέω. Υπουργός ήταν που το λέγατε ο Θεός. Ήταν υπουργός. Όχι, εγώ δεν έλεγα πουθενά ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι Θεός. Έκανε μια πολύ καλή δουλειά σε ορισμένους τομείς. Από ένα σημείο και μετά δημιούργησε κάποια προβλήματα και επέλεξε τον ατομικό δρόμο. Σε ό,τι αφορά. Όλα αυτά που ακουστήκανε. Έχω εδώ πάρα πολλά στοιχεία, βιβλία, να απαντήσω ένα-ένα σε αυτά που είπε ο κύριος Βρούτσης. Λέει ψέματα ο κύριος Βρούτσης. Μισό λεπτό. Απαντήστε μου. Ο κύριος Βρούτσης θέλει να εμφανίσει ότι στο ασφαλιστικό υπήρχε ένας παράδεισος όταν ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ και ήρθε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε κόλαση. Κύριε Αλεξάνδρου, μισό λεπτό, κύριε Βρούτση. Το ότι υπήρχαν 384.000 συντάξει σε κρεμότητα. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Εντάξει, επίσημα ο ΕΦΚΑ βγαίνει και λέει. Αυτό εδώ το βιβλίο που βγάζετε. Αυτό το βιβλίο που βγάζετε, κύριε Αλεξιάδη, να το δουν όλοι οι συνταξιούχοι. Πληρώνεται με λεφτά των συνταξιούχων και είναι προπαγανδιστικό υλικό. Λέει ανεπίτρεπτο. Όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Να σα το μελετήσει ο κόσμο όμω. 9 φορέ αλλάξαν τον προπολογισμό του ΕΦΚΑ. Γιατί το πήρατε για να το μελετήσετε. Είναι με λεφτά των συνταξιούχων αυτό. Δώστε το όμως για να πω. Δώστε το όμως, κύριε Βρούτση. Να σας πω, πάρτε το. Επιτρέψτε μου όμως. 300.000 συντάξεις δεν γίνεται συζήτηση. Για να σας το πω γιατί μόνο δεν θέλω που ήταν η αυτή. Αυτό δεν σας διέκοψε. Δεν γίνεται συζήτηση. Δεν σας διέκοψε. Σας παρακαλώ θερμά. Όχι, κύριε Βρούτση. 300.000 συντάξεις με κρεμό. 3 δισεκατομμύρια οι οφειλές των συντάξεων. Και μου βγάζετε πλεονασματικό κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το. Το σέβομαι. Δεν σας διέκοψα. Ένα-ένα λοιπόν. Έχει υποχρέωση να απαντήσει. Μιλάω με στοιχεία όμως. Ναι, κύριε και αυτό θα πει τα δικά του. Τι να κάνουμε τώρα. Σε ένα-ένα στην αναλυτική έκδοση που έχει ο ΕΦΚΑ, μάλιστα. Αναφέρει μέσα για όλα αυτά τα στοιχεία. Και για τις συντάξεις και για τις περικοπές και μάλιστα. Για όλα. Μάλιστα. Αλλά εδώ πιανόμαστε από το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ποιος έφερε το ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση στη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε. Εμείς παραλάβαμε τον Ιανουάριο του 2015 μια κατάσταση. Καταλαβαίνω την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να εμφανίσει ότι όλα ήταν άψογα. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να αναφερθεί στις περικοπές κατά 42%. Σας παρακαλώ, μην χάνουμε χρόνο. Καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Εμείς αναλάβαμε μια κατάσταση στο ασφαλιστικό και κάναμε παρεμβάσεις και σε αυτές θα κριθούμε. Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν. Μια παρένθεση σοβαρή σε αυτό. Κύριε Χατζή, να τελειώσω τη φράση. Θα τελειώσετε, αλλά είναι σοβαρό αυτό που σας ρωτήσω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εσείς παραλάβατε ένα ασφαλιστικό σύστημα πραγματικά προβληματικό. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Εγώ το αμφισβητώ. Περιμένετε. Το αμφισβητώ, κύριε Χατζή. Περιμένετε, κύριε Βρούτση. Ένα στοιχείο θα σας πω. Κύριε Βρούτση, σεβαστείτε με, σας παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν, αλλά μην το υιοθετείτε. Σας παρακαλώ. Μην λέτε τη λέξη. Εγώ δεν είμαι ασφαλισμένο. Εσείς σαν αριστερά, γιατί η αριστερά δεν είναι Παρθενογέρης, δεν ήρθε σήμερα. Ήταν κουκού εσωτερικού, έγινε συνασπισμό, ενωμένη αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πήγανε να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές στη χώρα, στο ασφαλιστικό σύστημα, συνένεσε ποτέ αυτή η αριστερά? Καλά. Συνένεσε με τον Μητσοτάκη. Να απαντήσω συνένεσε λοιπόν με τον Γιαννίτση. Κύριε Χατζή. Όχι, να τα λέμε όλα. Να απαντήσω και σε αυτό. Περιμένετε, κύριε. Να απαντήσω περιμένετε. Και σε αυτό. Δεν θέλατε να γίνει κανένας όταν ήταν η ναι, ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται, κύριε Χατζή. Να απαντήσω και να σε αυτό. Να μας πείτε πώς γίνεται να μας δίνετε ένα σημείο αυτό το θέμα. Εμείς βεβαίως και δεν συνενούσαμε σε παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό που δεν λύναν το ζήτημα. Οι παρεμβάσεις που ξεκινήσαν από τον νόμο Κατρούγκαλο και με τις παρεμβάσεις. Εγώ το λέω. Και με τις παρεμβάσεις που γίνουν μετά λύνουν τα ζητήματα στο ασφαλιστικό. Το ζήτημα της χώρας, εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα. Αλλά κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα συζητάμε στην πολιτική από ένα σημείο και μετά για το τι έγινε πριν, για το τι έγινε με το PSI, με το τι έγινε με τη διαχείριση των ομολόγων. Για την καθυστέρηση γιατί καθυστέρησαν. Στην καθυστέρηση των συντάξεων υπάρχουν απαντήσεις για τη ροή που αυξάνεται διαρκώς των συντάξεων και στις συντάξεις και στα εφάπαξ. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Δεν είμαστε σε μια ιδεατή κατάσταση. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και πρέπει να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερο. Αφήσαμε όμως, κύριε Χατζή, από το προηγούμενο θέμα, γιατί πέσαν οι διαφημίσεις. Ναι, τι. Και το ξαναλέω, οι διαφημίσεις που τώρα πληρώνουν φόρους και έχουμε μαζέψει πάρα πολλά ποσά από τη φορολογία αυτή. Καλώς. Πάνω από 100 εκατομμύρια το σε φόρους. Αυτό, κύριε πάνω από... σας παρακαλώ, δεν είναι ουσίας. Το θέμα μας ότι κάποτε δεν πληρώνανε τα κανάλια και τώρα τα πληρώνουν. Κύριε Αλεξιάδη, δεν είναι το θέμα μας. Το καταλαβαίνω. Σε αυτά τα κανάλια μιλάω. Ο καταναλωτής πληρώνει και αυτό το φόρο. Ναι. Που αγοράζει το προϊόν. Δεν το πληρώνανε πριν όμως. Και κάποιες κυβερνήσεις το χαρίζανε αυτό το φόρο πριν. Ενώ τώρα το πληρώνουν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα που μπήκε πριν από τις διαφήμισεις και δεν έχει απαντηθεί ακόμα και δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ποιο είναι αυτό? Πολύ σωστά τα είπε ο κ. Σκουλιαράκης και πολύ σωστά τα είπε ο κ. Τσακαλώτος. Πολύ σωστά τα είπε. Αφού αυτό δεν ήταν επιλογή μας να διαλύσουμε τη μεσαία τάξη.
Διότι εμείς ήταν επιλογή σας, είπα, ανάποδα το λέτε. Δεν το κρύβαμε, δεν ήταν επιλογή μας να χτυπήσουμε επιλογή τη μεσαία τάξη. Είπε, όχι, όχι, όχι. Ήταν επιλογή μας να ακολουθήσουμε μια φορολογική πολιτική η οποία θα εξασφάλιζε εκείνα τα έσοδα στο δημόσιο για να μπορέσει να κάνει την κοινωνική πολιτική που έκανε. Αναγκαστικά επιβαρύναμε και τη μεσαία τάξη και χαμηλότερα. Απλά λέμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Αναγκαστικά επιβαρύνουμε και χαμηλά εισοδήματα και μεσαία και έχουμε μεταφέρει φορολογικό βάρος στα μεγάλα και στα πολύ μεγάλα, όπως κάναμε π.χ. με τις παρεμβάσεις των ΕΜΦΙΑ, διότι αυτό είναι αυτό που λέει και το Σύνταγμα και είναι και η ιδεολογία μας. Αν κάποιος όμως έχει μια άλλη πρόταση, να βγει να την πει, διότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη λεγόμενη περικοπή των φόρων κρύβει από πίσω ότι σαν επίπτωση θα φέρει την περικοπή εκείνων των αναγκαίων δαπανών για τη λειτουργία του δημοσίου και της κοινωνικής πολιτικής, που δεν μας είναι όπου θα τα βρούνε. Διότι άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Διάβασα όλη τη συνέντευξη τύπου. Τη λέξη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόρη δεν τη βρήκα πουθενά. Εγώ δεν λέω ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια. Έχουμε κάνει όμως συνολικά βήματα και πρέπει να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα. Πάμε να κλείσουμε, αφού σας πω μια παρέμβαση του κυρίου Θόδωρου Ρουσόπουλου, πρώην Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος λέει τα κανάλια πλήρωναν 2% επί του τζίρου του τέστην στα 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Με το δικό του νόμο. Λοιπόν, δεν θέλω να μου δείξετε τίποτα. Είναι ο νόμος, έκανε την παρέμβαση. Είπε ένα άλλο πράγμα. Ένα άλλο αυτό. Με συγχωρείτε πολύ. Άρθρο, καλά. Όχι στο Λεύτη στην Αυγή, άρθρο στο Capital. Καλά, και τι μου το λέτε. Με συγχωρείτε πολύ, όταν αμφισβητείτε ένα στοιχείο, άρθρο στο Capital που δείχνει. Άλλο πράγμα είναι. Το τι πληρώνανε. Λέει, λέει, δεν πληρώνανε, λέει. Αυτό εγώ λέω το ότι από φόρο διαφήμισης και χρήση συχνοτήτων. Και χρήση συχνοτήτων βγαίναν κάποιοι περίεργε διατάξει και πηγαίναν πιο πίσω. Αυτή κύριε, την εφαρμογή του φόρου. Κλείστε τα. Και πρέπει να πούν, όχι κλείστε τα, εμείς θέλουμε τα κανάλια. Αλλά πρέπει να πληρώσουν όσοι χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες. Θα έρθει η τροπολογία ο Σονούπο, η οποία θα διορθώνει και αυτό που λέτε. Να απαντήσω